Την υποψηφιότητά του στον Εύρο στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια απόφαση που λήφθηκε για λόγους συμβολικούς, μιας και η περιοχή έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή των εθνικών προκλήσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη, που πρακτικά θα έχουμε εξαντλήσει την τετραετία. Πρακτικά, το αν θα γίνουν λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα, πια δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι, αν θέλετε, το προνόμιο του Πρωθυπουργού να μπορεί να επιλέξει την ακριβή ημερομηνία των εκλογών. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση εξαντλεί την τετραετία. Αυτό νομίζω είναι το βασικό, το οποίο πρέπει να κρατηθεί ως μήνυμα. Θα επαναλάβω, κόντρα στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις πολλών πολιτικών αλλητών, οι οποίοι τακτικά ισχυριζόντουσαν ότι θα μπούμε στον πειρασμό να προσφύγουμε σε προώρες προσφυγές στην κάλπη, επειδή οι δημοσκοπήσεις ήταν καλές και τώρα είναι καλές, και επιμένω ότι θα εξαντλήσουμε τη τετραετία. Τέλος, ο Πρωθυπουργός δεν απέφυγε να δώσει και χρήσμα στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο στις επικείμενες περιφερειακές εκλογές, ενώ τόνισε ότι κανένας άλλος δήμαρχος δεν πρόκειται να λάβει χρήσμα πριν τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών. Ναι, ευχαριστώ. Είναι ορισμένες απαντήσεις οι οποίες είναι μονοσύλλαβες. Έχω πολύ καλή άποψη και εξαιρετική σχέση με τον Χρήστο Μέτιο. Πιστεύω ότι έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην περιφέρεια και θα απολαμβάνει της στήριξής μας στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη στήριξη της υποψηφιότητάς μου ως Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις περιφερειακές εκλογές του προσεχούς Οκτωβρίου. Η υποψηφιότητα του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας της μεγαλύτερης παράταξης της χώρας μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη για τη συνέχιση του έργου που παράγουμε ήδη για τον τόπο και τους πολίτες της περιφέρειάς μας. Ένα έργο αναπτυξιακό με κοινωνικό πρόσημο που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε με τρόπο συστηματικό και μεθοδικό και το οποίο στο κεντρικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για την περιοχή μας. Για μια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που αξιοποιεί τα μεγάλα της πλεονεκτήματα, που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ευρύτερη γειτονιά της, που αποτελεί προορισμό για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Για μια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που παράγει, αναπτύσσεται και ευημερεί. Για χρήματα δημοτικά δεν θα σας πω τίποτα απολύτως. Δεν πρόκειται να υπάρξει, μάλλον θα σας πω ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα χρήσμα το οποίο θα δοθεί άμεσα από το κόμμα πριν από τις εθνικές εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, η στρατηγική του κόμματός μας είναι σταδιακά να αποστασιοποιείται από τα χρήματα στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, σε αντίθεση, όπως είπαμε, την αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού, όπου εκφράζουμε ξεκάθαρα τις πολιτικές μας προτιμήσεις.